Αγώνας μετεμποδίων η έβρεση προσή της στέγης για τους χιλιάδες φοιτητές που ετοιμάζονται για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους. Απλησίαστες παραμένουν οι τιμές των ενοικίων με σταθερή πρωταθλήτρια τη Λεμεσό, όπου ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κοστίζει κατά μέσο όρο 1.100 ευρώ. 100 ευρώ δηλαδή πάνω από τον εθνικό κατώτατο μισθό. Στα 650 ευρώ κυμαίνεται η μέση τιμή ενοικίου στη Λευκοσία, ενώ στη Λάρνακα και στην Πάφο το ίδιο διαμέρισμα στοιχίζει περίπου 600 και 550 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα. Ακόμα πιο τσουχτερές είναι οι τιμές για τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων. Στη Λεμεσό το ενίκιο σκαρφαλώνει κατά μέσο όρο στα 1.500 ευρώ, την ώρα που στη Λευκοσία αγγίζει τα 900 και τα 800 ευρώ σε Λάρνακα και Πάφο. Όσον αφορά την προσφορά, είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πιο μεγάλο ενδιαφέρον από τους φοιτητές, υπάρχει μηδαμινή προσφορά. Λύσεις υπάρχουν, το αποτέλεσμα της αύξησης προσφοράς θα μειωθούν και οι τιμές των ενοικίων, τιμές που θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους Κύπριους και ειδικά τους φοιτητές. Σε αυτές τις συνθήκες πολλοί είναι οι νέοι φοιτητές που έχοντας εξασφαλίσει μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας αναζητούν δωμάτια σε εστίες, οι οποίες ωστόσο μοιάζουν πολύ μικρές για να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες, με ενδεικτική την περίπτωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διαθέτει μόλις 208 δωμάτια, από τα οποία μόνο 80 με 85 δίνονται σε νέο εισερχόμενους φοιτητές. Εν αναμονή της δεύτερης φάσης των φοιτητικών εστιών που θα περιλαμβάνει 900 νέα δωμάτια, το Πανεπιστήμιο να απευθύνει εντός των επόμενων ημερών πρόσκληση για συνεργασία σε ιδιώτες με σκοπό την προσφορά φθηνότερη στέγη σε φοιτητές, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς για φέτος είναι πλέον αργά. Θα υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, ένας ελάχιστος αριθμός διαμερισμάτων με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μια ακτίνα γύρω στα 10 χιλιόμετρα γύρω από το Πανεπιστήμιο. Εάν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, τότε στη συνέχεια θα βγούμε με επίσημο διαγωνισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 250 δωμάτια στη Λεμεσό. Ήδη, με τη συνεργασία που έχουμε με την Εκκλησία και στον Άγιο Αρσένιο. Ναι. Προστίθενται φέτος μια πολύ ωραία εστία του Δήμου Πάφου δίπλα από τη σχολή στην Πάφο 203 δωμάτια. Είναι αυτά για τα οποία αναφέρεται το δάνειο. Έτοιμη θα είναι σε δύο χρόνια και η πρώτη φάση των φοιτητικών εστίων του ΤΕΠΑΚ στο Βερεγκάρια στα κάτω πολεμίδια. Μεγάλη.